φιλοξενία της Βετσοπούλου με Αλεξάνδρου Παπάγου βράδυ 3ης 2 του Μάρτη. Όλα έτοιμα για να ανοίξουν και τα ελληνικά μαγειρία εδώ στο κέντρο της πόλης. Μεταφέρονται. Η αναμονή φτάνει προς το τέλος της. Μαζί μας ο σεφ, ο νέος σεφ του καταστήματος, ο Δημήτρης Ολιακίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δημήτρη, να ευχηθώ καλή αρχή. Ξέρω ότι οι πρόβες συνεχίζονται. Ναι, πάρα πολλές. Γιατί με τις πρόβες θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε όσο δυνατόν καλύτερα. Θέλω να ρωτήσω αρχικά, ξέρουμε την ημερομηνία που θα ανοίξουμε? Ναι, Παρασκευή. Την Παρασκευή αυτή ανοίγουμε. 5 του μηνός, ναι, αν δεν κάνω λάθος, 5, ναι. Ξεκινάμε δυναμικά και ελπίζω να καταπλήξουμε τα πλήθη. Τι διαφορετικό θα έχει το κατάστημα των ελληνικών μαγειρίων εδώ στο κέντρο της Αλεξάνδρειας σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στην 28η Οκτωβρίου που ξεκίνησε τη λειτουργία του? Η διαφορά είναι το ότι η κουζίνα βρίσκεται εντός του μαγαζιού, ενώ πρώτα δεν υπήρχε. Και φαίνεται καθαρά το ότι ό,τι θα μαγειρεύεται εδώ πέρα και πουθενά αλλού. Θα βγαίνει 7-2 πρόγραμμα, θα μπορεί ο πελάτης να γνωρίζει από το Σαββατοκύριακο για την επόμενη Παρασκευή τι ακριβώς θα έχει το μενού. Κανονικά τα πάντα όλα. Θα υπάρχουν εκτός από μαγειρευτά, θα υπάρχουν και κάποιες πιο εξειδικευμένες συνταγές, σούβλες της ώρας, ατομικές σούβλες της ώρας, ψητό κοτόπουλο, όλα αυτά που χρειάζεται. Άρα τα μαγειρευτά, τα σπιτικά φαγητά θα υπάρχουν κανονικά και προσθέτουμε κοντοσούβλια ατομικά της ώρας. Ναι. Και μια σημαντική αλλαγή σε αυτήν την οποία αναφέρθηκες βέβαια είναι ότι από το Σαββατοκύριακο εγώ θα ξέρω το μενού της επόμενης ημέρας. Ναι. Ως συνήθως θα αναρτάται αυτό και θα γνωρίζουν... Θα γνωρίζει ο κόσμος τι θα φάει στη διάρκεια όλης της εβδομάδας. Άλλη ερώτηση. Αν έρθω εγώ την Δευτέρα ή την Τρίτη ή την Τετάρτη και ζητήσω ένα φαγητό της αρισκίας, ένα παστίτσιο, ένα μουσακά για την επόμενη μέρα. Έχω αυτή τη δυνατότητα? Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αρκεί βέβαια να ενημερωθούμε μία μέρα νωρίτερα και φυσικά και γίνεται. Και υλοποιείται 100%. Οπότε Παρασκευή ανοίγεται με γεύσεις ιδιαίτερες. Έχω διαβάσει το βιογραφικό σου και γνωρίζω πολλά και σίγουρα θα ενθουσιάσει και τον κόσμο. Εγώ να ευχηθώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει διάθεση, υπάρχει μεράκι. Θέλω και θέλουμε όλοι μαζί σαν ομάδα να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, έτσι ώστε να μείνει και ο κόσμος ευχαριστημένος. Πολύ σωστά. Εγώ να ευχηθώ καλή αρχή λοιπόν στο ξεκίνημα στο κέντρο για τα ελληνικά μαγειρία με αυτή τη διαφορετική φιλοσοφία η οποία έρχεται από την ερχόμενη Παρασκευή. Ναι. Να ευχηθώ καλή αρχή σε σένα και γνωρίζω βέβαια ότι το team στο οποίο αναφέρθηκες, η ομάδα των ελληνικών μαγειρίων, το προσωπικό, ο σεφ, αλλά και η διεύθυνση. Είστε πολύ ενωμένοι. Θα κάνουν το καλύτερο δυνατό που μπορούν. Ναι, ευχηθώ καλή αρχή και πολλές όμορφες γεύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.